Μένεται ανεξέλεκτη πυρκαγιά λόγω των ισχυρών ανέμων. Νύχτα τρόμου η χθεσινή για τους κατοίκους του νότιου Ρεθύμνου. Ο πύρινος εφιάλτης που ξύπνησε από το μεσημέρι στην περιοχή τους κράτησε εξάγρυπνους όλο το βράδυ. Το πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από την Ορνέ με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, απειλώντας χωριά και κάνοντας στάχτη περιουσίες και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Παραλίγο να κρουφτούμε, να μας πιάσει. Κλαίγαμε, κινδυνεύσαμε. Ώρα 8 το βράδυ και βρισκόμαστε στο δρόμο που οδηγεί προς τις Μέλαμπες. Πριν από λίγα λεπτά ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου έδωσε εντολή να εκκαινωθεί το χωριό, καθώς οι πύρινες γλώσσες το απειλούν. Αυτή την ώρα δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αποκλείσει τον κεντρικό δρόμο. Πέφτοντας στο σκοτάδι, τα τρία ελικόπτερα σταματούν τις ρήψεις νερού και οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ήταν αδύνατο να δαμάσουν το πύρινο θεριό. Σε χρόνο ρεκόρ ξέφυγε πέρα από κάθε έλεγχο και κατευθύνθηκε προς την Αγία Γαλήνη. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους της Ορνέ, των Μελάμπων, των Σακτουρίων, του Αγίου Γεωργίου και της Κρύας Βρύσης να εκενώσουν τα χωριά τους. Μισθωμένα λεωφορεία βρίσκονται στο σημείο για να τους μεταφέρουν στο σπήλι, όμως οι κάτοικοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και οι μάχοι των επίγειων δυνάμεων επικεντρώνονται σε Ορνέ και Μέλαμπες, ώστε πρωτίστως να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές. Οι κάτοικοι εννοείται πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες πυροσβεστικής. Δηλαδή, ναι, με καλό να σώσουμε την περιουσία μας, αλλά αν κινδυνεύσει η ζωή μας, όχι. Αυτό που έχω δει, όλη η περιοχή είναι επικίνδυνη γιατί βλέπετε τον αέρα. Και επειδή είμαι από την περιοχή, ξέρω πολύ καλά τι θα συμβεί. Οι συνθήκες είναι πολύ αντίξωες για να μπορούμε να πούμε ότι απόψε θα είναι ένα ήσυχο βράδυ. Λίγο πριν τις 11 το βράδυ, η φωτιά περικυκλώνει τις Μέλαμπες, όμως προσκρούει στις επίγειες δυνάμεις που κατάφεραν τελικά να εμποδίσουν το καταστροφικό της έργο. Ένα ακόμα μέτωπο κατευθύνεται προς την Κρύα Βρύση, όμως και πάλι προσκρούει στην ασπίδα των πυροσβεστών. Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές. Προσπαθούμε να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες και σε περιουσία ανθρώπων σε σπίτια. Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, και ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν μεταξύ Ορνέ και Κρύας Βρύσης, ένα άλλο μέτωπο ξεπήδησε με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων στο κάτω Ροδάκινο. Άμεσα δίνεται εντολή εκένωσης της παραλίας και του χωριού με τους αλλοδαπούς επισκέπτες να τρέχουν να σωθούν και τους κατοίκους να παραμένουν στο πλευρό των πυροσβεστών. Από την παραλία ξεκίνησε. Και έβγαινε σε 5 λεπτά την πάνω μεριά του στο λιόφυτο εδώ πάνω. Παλεύομαι κάθε φορά. Κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια. Κάθε χρόνο τρέχουμε παντού σε όλες τις φωτιές. Εμείς είμαστε απέξω από το μέτωπο και τροφοδοτούμε εδώ. Έχετε έρθει με υδροφόρες. Η υδροφόρα της περιφέρειας. Φοριάς είναι που δυσκολεύει την κατάσταση. Οι ρήψεις νερού αποδεικνύονται σωτήριες και η περιοχή γλιτώνει τα χειρότερα. Αντίστοιχο το σκηνικό από το πρωί έως και το μεσημέρι και στην Ορνέ, που η φωτιά αγκάλιασε το χωριό. Ώρα 2 το μεσημέρι και βρισκόμαστε στην Ορνέ του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Μόλις οι ισχυροί άνεμοι κόπασαν για λίγο, τα εναέρια μέσα συνέχισαν να κάνουν ρήψεις νερού, οριοθετώντας προς το παρόν την πυρκαγιά τουλάχιστον περιμετρικά του χωριού. Βοηθήσατε να φύγουν οι ηλικιωμένοι από εδώ? Εννοείται, τσαμίντα. Από πάει καθόμασταν από το πρωί. Δεν επέχουμε τα πρόβατά μας, στην περιουσία μας ήρθαμε πάνω να τη γλιτώσουμε, να δούμε τι θα γίνουμε.